Έναν αυτό που με παρηγορεί είναι ακριβώς αυτό που κάνει η Axel την Τρόικα. Το έλεγα και χτες και δηλαδή, με παρηγορεί, όχι με παρηγορεί, με δυναμώνει ρε παιδάκι μου. Βγαίνεις έξω στα καφενεία με πάρα πολύ άνεργο κόσμο, στα καφενεία, σε οποιοδήποτε καφενείο, από το καφενείο της γειτονιάς μέχρι το καφενείο του χωριού. Και θα δεις είτε γέρους ανθρώπους, έναν καφέ στα τρία, θα δεις νέα παιδιά με ένα φραπέ στα τρία. Τρία καλαμάκια έχω δει. Παιδιά με ένα φραπέ να πίνουν. Να σου πω τι το προτιμώ αυτό. Το προτιμώ γιατί πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι βρίσκονται μεταξύ τους και μιλάνε. Και δεν είναι ο ένας στον άλλον, ενδεχομένως μόνο μέσα από το Twitter ή από το Facebook. Έτσι, ως πρόσωπα. Δεύτερον, κινούνται, είναι έξω. Είναι σε αυτό που λέμε αγορά. Μιλάνε μεταξύ τους, μιλάνε. Μοιράζονται έναν καφέ στα τρία. Είναι αυτό που συγχαίνεται η Τρόικα. Τι κάνουν όλοι αυτοί. Δηλαδή, όλοι αυτοί πρέπει να είναι σπίτι τους κανονικά και να πίνουν χάπια αντικαταθλιπτικά. Έπρεπε να είναι σπίτι και δεν έχω δουλειά. Κάθομαι σπίτι και είμαι στο Twitter και ψάχνω ένα μαλάκα να μου δώσει δουλειά. Αυτό που κάνει έξαλλη την Τρόικα είναι η δύναμη των Ελλήνων. Στο χωριό, στο σπίτι, στο λεωφορείο. Θα κουβεντιάσουν, θα αλλάξουν απόψεις, θα κάνουν. Δεν μπορεί να σε αντιμετωπίζουν ως άνεργο χούλιγκαν. Μόλις βγεις στον δρόμο, η αντιμετώπιση είναι σε χούλιγκαν, ρε παιδάκι. Εγώ ακριβώς αυτό εδώ το στούντιο. Αρχές Οκτωβρίου, με δύο άλλους συναδέλφους σας του πρωινού, καθόμασταν όταν τόλμησα να πω ότι έχουμε αρχίσει και εντοπίζουμε εμείς. Το πάμε, το κόμμα, εμείς. Αυτό που εκπροσωπώ, ρε παιδάκι μου. Παιδιά που λιποθυμάνε από την πείνα στα σχολεία. Μάλιστα προχθές το συζήταγα μαζί του στο τηλέφωνο. Και βγαίνει ο Καμπουράκης. Αριστεριστές και τα λοιπά, ε. Ο Καμπουράκης, όχι. Εκείνη την ώρα το πήρε. Τηλέφωνο. Υπουργός. Και του λέει τι είναι αυτά. Λαϊκισμοί. Δεν υπάρχουν τέτοια παιδιά. Εδώ και τώρα έρθουν να μας πούνε τα σχολεία. Οι λαϊκιστές συμπρίς η δείξη. Στον αέρα είναι η συζήτηση. Γι' αυτό και την επικαλούμε. Στον αέρα. Σκέψου εμένα τώρα που είμαι βουλευτής να είμαι μέσα στη Βουλή και να ακούω την Υφυπουργό Παιδείας να βγάζει πρόγραμμα για 5.000 συζήτια. Χθες προχθές, ε. Από τον Οκτώβρη μέχρι το τώρα. Είναι άλλο όμως και ότι υποθυμούν παιδιά. Δεν μιλάω από το 1821. Υποθυμούσανε παιδιά. Εμείς είχαμε εντοπίσει τα 3 ή 4 και μας θα μου λέγανε πώς και έλεγα οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι παίρνουν και λένε. Ήταν οι πρώτες εκκλήσεις προς τους οργανώσεις και εννοώ το Δήμο και τα τέτοια. Το λένε στο Κερατσίνι, το λένε. Μην το συζητάμε τώρα. Θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα αυτό δεν εφνιδιάστηκε. Δεν εφνιδιάστηκε κανένας από την εξέλιξη. Απλώς είναι πάρα πολύ δύσκολο και να το καταλάβεις και να το χωνέψεις. Και είναι και απαράδεκτο και δεν πρέπει κανένας ούτε να το καταλάβει ούτε να το χωνέψει ως κατάσταση. Η θέση δική μου είναι ούτε να το καταλάβει ούτε να το χωνέψει. Αυτό είναι προς απόρριψη. Δεν χρειάζεται ούτε κατανόηση το τι πήγαμε πίσω, ούτε σε συζήτηση. Χρειάζεται οργή, χρειάζεται οργάνωση και χρειάζεται αντιστροφή των πραγμάτων. Έπειτα το μνημόνιο. Για να δούμε τι είναι το μνημόνιο. Γιατί εγώ μνημόνιο συζήτηση δεν πρόκειται να κάνουμε τον ίδιο τρόπο που κάναμε άλλου τύπου συζητήσεις επί δεκαετίες σε αυτή τη χώρα, από τη μεταπολίτευση και μετά. Το μνημόνιο δεν είναι αποτέλεσμα, δεν είναι αιτία. Το μνημόνιο δεν είναι η αιτία των πραγμάτων. Το μνημόνιο είναι χαρτί που καθορίζει το αποτέλεσμα μιας πολιτικής. Τροχιοδεικτικό είναι. Είναι σαν να μου λέτε τώρα, αυτό χαρτί είναι τα διόδια για να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Δεν φταίει το μνημόνιο ως μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν ήρθε, δεν προέκυψε, είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν έβρεξε μνημόνιο ένα πρωί. Οπότε, άμα βγάλουμε το μνημόνιο φταίει από τη μέση. Συμφωνία που υπογράψαμε εμείς. Ναι, άμα βγάλουμε το μνημόνιο από τη μέση, βγάζουμε τη φτώχεια, βγάζουμε την πολιτική. Είμαστε στα σύγκαλά μας. Κοίτα, το μνημόνιο όμως οδήγησε σε αυτή την πολιτική, δεν μα είναι. Μα δεν οδήγησε το μνημόνιο. Η πολιτική οδήγησε στην ανάγκη υπογραφής ενός μνημονίου. Σε αυτό. Η πρώτη δανειακή σύμβαση. Μια μισό λεπτό, σα παρακαλώ πολύ. Δεν σε διακόψω. Κάνε μια χάρη. Με συγχωρείς πριν που δεν υπήρχε μνημόνιο, έτσι ήμασταν. Μα τώρα σοβαρολογήσει. Πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Φτάσαμε για πολλούς λόγους. Μα τι μας έφτασε στο μνημόνιο. Μία συγκεκριμένη επιλογή πολιτικής μας έφτασε στο μνημόνιο. Αυτή η πολιτική καθορίζει και τους όρους του μνημονίου. Η πολιτική λέει τέλος η εργασία όπως την ξέρατε. Μάριο Μόντι χτες στην Ιταλία. Η μόνιμη εργασία. Θέλω η να σου πω μέχρι το 2009 δεν ακουγόταν αυτά. Να μιλάμε αυτά. Επί πραγματικό περιστατικό. Δεν ακουγόταν αυτά. Κάνεις λάθος. Κάποιοι τα λέγανε επειδή εσείς δεν ακούγατε, δεν ακουγότανε. Έχω πρόβλημα με την πολιτική σου βαρικοία. Οι χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο. Το σπάσιμο του κατώτου μισθού, η κατάρρευση των κλαδικών ακουγόταν. Μα είδα, μα τώρα σοβαρολογείς. Εδώ ακούστηκε με τενέργεια. Θα σου πω κάτι για να το ξέρεις, Λιάννα. 11 Μαΐου του 11 ή 10 Μαΐου του 11 μάθαμε ότι καθηγητής πανεπιστημίου σε γραπτό κείμενο είπε
ότι κύριε σε ένα χρόνο θα περάσει με την ενέργεια το ελληνικό κοινοβούλιο. Καθηγητής είπα... Πανεπιστημίου. Έκανε εισήγηση. Δύο Παναγία. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου, μπορούμε να, μιλάμε, μπορούμε να μιλάμε πραγματικό απελευθερωτικό. Όταν εγώ έβρισα τη Διαμαντοπούλου για την ευελφάλεια, πριν γίνει κυρία φωτοτυπία. Για τη λέξη ευελφάλεια. Πόσα χρόνια πάνε πίσω. Πόσα πάνε. Όταν μπήκε η ευελφάλεια. Ευελιξία σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και το άλλια πάει από το ασφάλεια και το κεφάλαιο. Και για τα κέρδη. Αυτή είναι η ευελφάλεια. Όσο πιο ευέλικτος εσείς, τόσο πιο ασφαλή είναι τα κέρδη. Η κρίση είναι κρίση χρέους ή είναι κρίση κερδών. Όταν βγαίνει ο Μόντι και λέει ότι όποιος έχει μία δουλειά, οι νέοι στην Ευρώπη πρέπει, must, πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα ότι η μία δουλειά δεν πρόκειται να είναι η ζωή τους. Κι άλλωστε λέει, να το πούμε και στα σοβαρά. Η μία δουλειά είναι πλήξη. Αυτό το είπε, ναι. Τώρα σοβαρολογείτε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Θα μου πει, πρόσεξε. Είναι η ίδια δουλειά. Άκουσε μου, λες, δεν έχουν ακουστεί. Άκουσε μου, είναι... να μην αλλάζω γι' αυτό. Είναι η ίδια κοινωνία, η ίδια Ευρώπη και η ίδια πολιτική, η οποία το θάνατο των ανθρώπων τον έλεγε το 99 παράπλευρη απώλεια. Ναι. Όταν έχεις δεχτεί την έννοια της παράπλευρης απώλειας, τώρα έρχεται το μνημόνιο και η φτώχεια ως παράπλευρη απώλεια μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Αδιέξοδης και μη. Εδώ την ώρα που συζητάς αν θα πεθάνει το παιδάκι στο κερατσίνι από την πείνα, συζητάει ο άλλος αν θα κουρέψει και πόσο το χρέος του, αν θα έχει ψήφο ή μετοχή και αν δεν θα έχει ψήφο ή μετοχή. Και αν το συσσωρευμένο κεφάλαιο θα εξαργυρωθεί μετά από 30 χρόνια ή όχι, και αν η ύφεση οφείλεται στο εργασιακό κόστος ή μη. Δηλαδή η συζήτηση είναι περί διαγραμμάτου, πέφτει μπόμπα στο κεφάλι σου και μη συζητάμε αν κάνει και το μέτρα. Δεν τους βάζουμε εμείς. Δεν δέχεσαι όρους και συζητήσεις υπό την προϋπόθεση να καθορίσεις πώς ακριβώς θα σε σφάξει ο δημιός σου. Πάλι σε αυτό το χώρο, τελειώνω. Πάλι σε αυτό το χώρο, πάλι σε αυτό το στούντιο. Όχι το 1821. Σαν σήμερα πεθαίνω ο κολοκοτρώνης, γι' αυτό θυμάμαι συνεχώς το 21. Λοιπόν, σε αυτό το στούντιο, εδώ μέσα, σε αυτό το στούντιο, έλεγα τι μου ζητάτε και μου βάζετε αυτή την πολιτική. Δεν υπήρχε μνημόνιο τότε. Τι μας ζητάτε με την ευελιξία, με την απασχολησιμότητα, με τη μερική απασχόληση, εδώ, με την εργασία. Εδώ. Να διαλέξω αν ακριβώς είναι του Δημίου η κάμα καλή και αν χρησιμοποίησε μπαμπάκι να την απολυμάνει. Αυτή ήταν η έκφραση. Αυτά δεν αναπαράγονταν όμως. Ξέρεις, όταν προέρχονται από τον Κουκουέ, για παράδειγμα. Αυτά δεν αναπαράγονται. Αυτό πάντα το έλεγε το Κουκουέ. Ήταν η βασική του θέση, έτσι. Να ρωτήσουμε ένα λεπτό τον Πανπάνη. Συγγνώμη, αυτό ρωτάω. Αν υπάρχει άλλο. Δεν ξέρω τι θες να ρωτήσεις. Αν υπάρχει άλλη διέξοδο. Γιατί τώρα όλοι βλέπουν ότι ο κόσμος φτωχαίνει, υπάρχει εξαθλίωση, αλλά από την άλλη πάλι έρχεται το μαχαίρι στο λαιμό και σου λέει θα φύγεις από το ευρώ. Γιατί το μνημόνιο και η συμφωνία, συγγνώμη, άμα θες απάντησέ το κιόλας. Το μνημόνιο και η συμφωνία σου διασφαλίζει ότι σήμερα θα την υπογράψεις και αύριο το πρωί θα βγεις από το ευρώ. Πλάκα μου κάνετε. Καλά, εντάξει, αυτό είναι... Με αυτή την ύφεση και με αυτή την κατάσταση, αν το 14, το 15, το 16, το 17 χρειαστείς τρίτο μνημόνιο και 800 δισεκατομμύρια και σου πούνε φύγει από το ευρώ. Αν κάποια στιγμή φύγει η προσοχή από την Ελλάδα και πάει στην Πορτογαλία, υπάρχει που είναι στο εντοπάθι. Υπάρχει αντίλογο. Υπάρχει αντίλογο. Κάτσε να το αναλάβω. Από τον Παπαδήμο που θα σηκωθεί να φύγει, επειδή δεν το στηρίζουν οι τρεις. Έλα. Θέλω τώρα να πω ότι. Άκουσε με. Αυτό που λένε και φοβούνται τα αστικά κόμματα τώρα που λέτε εσείς στο Κουκουέ είναι ότι θα πάμε σε εκλογές και θα προκύψει μια βουλή που θα έχει πάνω από 100 βουλευτές οι οποίοι θα προέρχονται από την αριστερά. Και πώς θα εφαρμοστεί αυτή η νέα δανειακή σύμβαση που θα ψηφίζουν. Φοβούνται τώρα, στο σοβαρολογείς. Αυτό δηλαδή ποιος το μετέφρασε ως Κουκουέ. Τίποτα τέτοιο δεν φοβάται το Κουκουέ. Αυτό κατάλαβες. Όχι, τίποτα δεν φοβούνται. Ούτε τα αστικά κόμματα φοβούνται αυτό το πράγμα. Όχι, το φοβούνται πάρα πολύ. Το πλασάρουνε κούκλα αυτό το πράγμα. Και τους βολεύει τα μαμ. Είναι κουστούμάκι, ραμμένο, γραβάτα, τέλεια πώς θα κερδίσω σε πάνω τις εκλογές. Τα μαμ. Μετάφραση. Αυτά τα κόμματα μου λες εμένα είναι φοβούνται που μπήκανε μέσα 5 κόμματα στη Βουλή και έχουν γίνει 8 και ένα 9. Μεταξύ των οποίων και ένα το άρμα πολιτών που είχε 4 βουλευτές που σπάσαν τώρα 2 από εδώ και 2 από εκεί. Πλάκα μου κάνετε! Δεν έχουν φτιάξει υποπόδια μέσα στο σύστημα. Γιατί, άμα γίνουν εκλογές έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μα ποιος το ξέρουμε ποιοι θα συνεργαστούν. Τα κόμματα της αριστεράς θα είναι. Την ευρωπαϊκή προοπτική, την ευρωπαϊκή ιδεολογία. Το άρμα πολιτών τώρα το μισό πήγε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέω, τις ευρωπαϊκές αρχές, τις ευρωπαϊκές αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που χρηματοδοτεί ελληνικά κόμματα. Δεν τα χρηματοδοτεί όλα. Κάποια συμμετέχουν στην χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Πώς θα εφαρμοστεί η Δανειακή Σύμβαση. Μια χαρά. Εκεί που θα είναι η τρόικα η κυβέρνηση θα είναι πεντάδα.
Θα είναι πεντάδα. Και δεν πρόκειται να κάνω έτσι. Με χωρίς το κουκουέ. Πεντάδα, εξάδα, τι μας λέει. Το κουκουέ, δηλωμένα εκτός. Συμμετοχή στο έγκλημα και μάλιστα συνειδητά διαλόγους κυβερνήσεως. Και αυτό το φλινάφημα το οποίο ακούγεται αυτό το καιρό. Να κατεβούμε όλοι μαζί μια βεντάλια η αριστερά. Με χρώματα, μια βεντάλια. Δηλαδή να μπούμε όπως μπήκε η Νέα Δημοκρατία και μόλις μπούμε μέσα, ας πούμε, ενωμένοι να έχουμε την Τώρα Μπακογιάννη μας, τον Έτσι μας, τον Αλλιών μας. Δηλαδή να σπάσει αυτή η βεντάλια με το που θα μπει στη Βουλή. Διότι αν αυτή η βεντάλια πάει όλοι μαζί για να εμφανιστεί δημοσκοπικά ή στα πρώτα exit polls ότι πήρε 45%, με το που θα μπει μέσα θα λέει: οι τρεις δικοί μου, οι πέντε δικοί σου, εγώ από εδώ, εγώ από εκεί. Όχι, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό, θα φύγω από εκείνο. Αυτό δηλαδή είναι πρόταση. Και αυτό θα ανατρέψει την πολιτική όταν τα κόμματα στη βάση τους αυτά τα κόμματα πιστεύουν σε αυτό που γίνεται τώρα, διαφωνούν μόνο στον τρόπο εκτέλεσης της εκτέλεσης.